αυτή η δικογραφία χάθηκε και παραμένει ακόμα χαμένη. Μάλιστα. Τώρα δικάζουμε με τα αντίγραφα της δικογραφίας. Αυτά που διασώθηκαν επειδή οι ανακρίτριες είχαν την πρόνοια να ζητήσουν από όλες τις εισαγγελίες της Ελλάδας κάθε αντίγραφα από κάθε υπόθεση σχετικό με τη Χρυσή Αυγή. Αυτός ο μάρτυρας, το παρά την απροθυμία του, ήταν, εισέφερε σημαντικά στοιχεία. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι ο ίδιος βγήκε στο μπαλκόνι και είδε την πορεία επειδή πρώτα την άκουσε. Τα κοναρίσματα, τα κοναρίσματα και τα συνθήματα και τα λοιπά. Που σημαίνει ότι αυτό που ήθελε η Χρυσή Αυγή είναι να γίνει αισθητή η παρουσία της σε όλη την περιοχή της Ηλιούπολης. Του πότε πήγε αυτός εκεί έχει σημασία. Λέει πήγα ύστερα από 3/4 έως μία ώρα και το δικαστήριο έκπληκτον ρωτάει τι κάνατε τόση ώρα για να πάτε. Ναι. Γιατί για να σας πούνε κλείστε το και πηγαίνετε παραπεί ότι το αξιολογήσανε ως ένα σοβαρό συμβάν. Mm-hmm. Και λέει ναι μέχρι να μαζέψω τα χαρτιά μου είναι προφανές ότι ο Γόγκλος δεν ήθελε να πάει εκεί νωρίς γιατί ποιος να μπλέκει αυτό, τώρα. Να είμαι εκεί να δω τι... Πήγε με... Ύστερα από 3/4, όταν, όπως μάθαμε στη συνέχεια, είχαν μεσολαβήσει πολλοί άλλοι αστυνομικοί και είχαν καταλάβει. Και άρα πράγματι δεν είδε τίποτα και είδε μόνο από το παράθυρο που είπε, έξω, χωρίς να μπει μέσα στον χώρο, τις φορές που μας περιέγραψε, που ήταν το επίσης σημαντικό στοιχείο στη δική του κατάθεση, ότι είδε ο ίδιος τις φορές. Τις φορές, ναι. Το μόνο που κάναμε ήταν να κοιτάμε, να μιλάμε στο τηλέφωνο με αυτές τις υπηρεσίες που σας είπα και να ενημερώνουμε ότι αυξανόταν ο κόσμος. Τώρα κάποιος από το κέντρο ανησυχούσε εμείς μην υπάρξει καμία αντικίνηση, αντιδιαδήλωση κτλ. Υποθέτω. Ήρθαν οι βραδινοί, μας αλλάξανε, κάναμε γύρους γύρω από την πλατεία με το αυτοκίνητο. Ακολουθούσα εντολές του κέντρου. Δεν είχα εντολή να πάω μέσα, δεν πήγα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι χωρίς εντολή του κέντρου. Αν γινόταν κάτι, θα βρίσκα τον μπελά μου. Και του λέει η εισαγγελέας, τι νόημα είχε αυτό που κάνατε. Αυτή ήταν η εντολή. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί περιφερόσασταν. Δεν φταίω, λέει, όταν γύρισα στην υπηρεσία μου, έλαβε εντολή να ψάξω στο ίντερνετ να δω αν έχει γραφτεί κάτι. Και είδα ότι έχει γραφτεί στον ιστότοπο Indymedia και στο άλλο, εφημερίδα, GR κτλ. Και λέει, καλά, η υπηρεσία σας είπε να ψάξετε στο ίντερνετ. Δηλαδή, μας λέει ο άνθρωπος ότι η εντολή του από την αξιωματική υπηρεσία της υποδιεύθυνσης κρατικής ασφάλειας ήταν να ψάξει να βρει στο ίντερνετ πράγματα για το περιστατικό. Σε αυτό το σημείο το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το πόσο βοηθάνε οι απλοί άνθρωποι με τις φυσιολογικές κινήσεις που κάνουν που δεν κάνει η αστυνομία. Ναι. Θα ήταν φυσιολογικό η αστυνομία να πάρει από τους αριθμούς των μηχανών μέχρι τις φωτογραφίες από το συμβάν. Σαφώς. Αυτό το κάνουν λοιπόν πολλοί άνθρωποι και χωριστά ο καθένας. Ο γιατρός πήρε τις φωτογραφίες, η γυναίκα του βγήκε με το λάστιχο να καταβρέχει τους χρυσαυγίτες που χτυπάγανε τον κόσμο από κάτω. Άλλοι άνθρωποι πήραν αριθμούς μηχανών και τις έδωσαν σε έναν άλλο αστυνομικό. Το χαρτάκι με τις πινακίδες που θα δούμε και στη συνέχεια. Ναι. Άρα έχει τεράστια σημασία η αντίδραση των απλών ανθρώπων και αυτό τι δείχνει. Του πόσο το αντιφασιστικό πνεύμα υπάρχει στην τριπτική πλειοψηφία των απλών ανθρώπων. Και λέει ο Δρυμηλής, όχι, άλλοι περίμεναν με ανοιχτές μηχανές τους άλλους να φύγουν. Έτσι. Και τη διάρκεια της επίθεσης. Ναι. Που σημαίνει ότι όλο αυτό είναι στημένο να γίνει. Είναι έτσι. Σχεδιασμένο. Mm-hmm. Είπε στη συνέχεια ο μάρτυρας και ήταν φυσιολογικό να γίνει έτσι. Αυτή ήταν μια καταδρομική επίθεση. Κατέβηκαν οι συνεπιβάτες. Κάνανε την επίθεση, τους βανδαλισμούς, τις σωματικές βλάβες, καταστρέψανε το συνεργείο και οι άλλοι τους περιμένουν απ' έξω για να φύγουν. Δεν... Mm-hmm. Πάνω στις μηχανές. Ναι. Μάλιστα είπε με τις μηχανές αναμένες. Εν στάση, αλλά με τις μηχανές αναμένες. Είναι ο Μίχος με τη μηχανή του, έτσι, οδηγεί. Δεν είναι κινήσει εκεί, είναι εν στάση. Ναι. Φαίνεται είναι τα πόδικά του. Φαίνεται ότι είναι. Ακριβώς. Φαίνεται ότι είναι ενστάσεις. Στη μέση οι άλλοι περιμένουν μάλλον τα άλλα μηχανάκια να έρθουν. Ο μάρτυρας είπε, νομίζω, ότι εκεί που κοιτάει ο Μίχος είναι που είναι αυτός πεσμένος κάτω. Μάλιστα. Ο μάρτυρας δηλαδή, όταν λέει ότι έκανε μια περιγραφή, πιστοχωρούσα και έπεσα κάτω γιατί εκεί υπάρχει κάτι, μια λεύκα. Και την ώρα που κάποιος άλλος προσπαθούσε να το χτυπήσει με το κρυπτονάι. Και κοιτάει, παρακολουθεί. Ήταν εκείνη τη στιγμή που είναι αυτός κάτω και κοιτάει. Έχουμε δει την προηγούμενη φωτογραφία όπου ήταν απέναντι η αστυνομία. Ναι.
φεύγουν αυτοί μετά την επίθεση, προφανώς η αστυνομία, η Δίας τις ακολουθεί. Ναι. Αλλά αυτοί πάνε ξανά, περιγράφουν, το ξέρουμε αυτό από την άλλη δικογραφία, πάνε ξανά στην τοπική οργάνωση Αλίμου. Και από εκεί αρχίζουν να φεύγουν. Τότε, όταν άρχισαν, ύστερα από μισή ώρα δηλαδή, όταν άρχισαν να φεύγουν από την οργάνωση του Αλίμου, το κέντρο, έδωσε εντολή σε διάφορες ομάδες Δίας που ήταν στην περιοχή, αν δείτε κάποιους μαυροντυμένους με ρόπαλα, να τους ελέγξετε και να τους... Και έτσι προέκυψαν οι προσαγωγές. Ενώ θα μπορούσε αμέσως μετά την επίθεση... Σαφώς. Μα αφού έγινε μπροστά στους άλλους Δίας. Ναι. Υπάρχει. Ναι. Αυτό που κάποιοι λένε, ανοχή, συγκάλυψη, μπορεί και να συμβαίνει. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί ακριβώς που κάθονται οι μηχανές στη γωνιά, το κτίριο αυτό είναι Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Ναι. Φαίνεται στις φωτογραφίες. Ναι. Έτσι. Είναι όλα αυτά τα... τα συμβολικά. Έτσι. Το λαός... Και απαντάει έδρυμη λύση, εκφράζει απόψεις που δεν συμφωνώ εγώ προσωπικά, αλλά δεν κατεβάζει και τάγματα ευχόντως στους δρόμους να ανοίγει κεφάλια. Πράγματι, ο Καρατζαφέρης δεν είχε κάνει κάτι τόσο πολύ οργανωμένο. Αυτό είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το δικαστήριο πρέπει να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει την Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση. Και δεν κάνει το λαός, ας πούμε, εγκληματική οργάνωση. Και που είναι ακροδεξιό, βέβαια. Έχει δίκιο ο Δρυμηλής ότι η μεγάλη διαφορά είναι αυτή. Ότι οι μεν έχουν ένα εργαλείο φωνικό που λέγονται τάγματα εφόδου, που είναι όμως ελεγχόμενο από την ηγεσία, καθοδηγημένο, αυτή τα σχεδιάζει όλα αυτά. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και είναι, νομίζω, έβαλε ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι, στο αγκονάρι θα έλεγα, στο πώς το δικαστήριο μπορεί να προσεγγίσει την εγκληματική οργάνωση. Και γιατί δεν είναι εγκληματικές οργανώσεις, άλλες ακροδεξίες.